Με πολλά χαμόγελα ολοκληρώθηκε η αγωνιστική σεζόν 2023-2024 για την K19 του Όφη, με την νίκη με 3-0 επί της Λαμίας στο τελευταίο ξαναβολής παιχνίδι να την εδραιώνει στην έκτη θέση βαθμολογίας με συγκομιδή ρεκόρ 47 βαθμών. Ο Όφη κατά τη διάρκεια της χρονιάς απέδωσε ωραίο ποδόσφαιρο και έκανε σημαντικές νίκες, αλλά το κυρίαρχο στοιχείο ήταν η ανάδειξη ποδοσφαιριστών που υπέγραψαν επαγγελματικά συμβόλαια. Μετά το Σημαντηράκη και Καλαφάτη στην αρχή της σεζόν, ακολούθησε τον Ιανουάριο ο Αδαμάκης. Και η χρονιά φεύγει με τους Φαϊτάκη, Κωνσταντίνο Χνάρη, Πιστικό και Ζαχαριουδάκη να υπογράφουν και εκείνοι στην ΠΑΕ Όφη, όπως και δύο νεότερα παιδιά της K17, οι Μάνος Χνάρης και Λαγουδάκης, που πήραν χρόνο συμμετοχής στα τελευταία μάτς της K19. Μετά το τελευταίο παιχνίδι και το 3-0 επί της Λαμίας στο ΒΑΚ με σκόρερ στους Πιστικό, Τακάκη και Αστριανάκη, με τον Φαϊτάκη να έχει συμμετοχή και στα 3 γκολ, ο προπονητής Μανώλης Πατεμτζής και ποδοσφαιριστές της K19 μίλησαν στην κάμερα της Κρήτη TV και έκαναν ένα μίνι απολογισμό της χρονιάς. Μια πάρα πολύ καλή αγωνιστική χρονιά για τα παιδιά, αλλά το πιο σημαντικό που είπατε εσείς, γιατί αυτό είναι στόχος της Ακαδημίας μας, είναι παιδιά να ανεβαίνουν στην πρώτη ομάδα. Φέτο ανέβηκαν αρκετά παιδιά στην πρώτη ομάδα και αυτό είναι το σημαντικό για μας. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τα παιδιά, γιατί την πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ πέρα με αγκάλιασα, με υποδέχτηκαν πολύ ζεστά και πολύ θερμά και το εκτιμώ ιδιαίτερα. Έπειτα να ευχαριστήσω το κλαμπ που μου ξανά έδωσε την ευκαιρία να ζήσω κάποιες όμορφες στιγμές, οι οποίες είναι ξέχαστες. Έζησα παλιά, ξαναζω και φέτος. Έχω αρκετές εμπειρίες. Το σημαντικό για μένα τελείως μια χρονιά υγιής. Τώρα περιμένουμε να έρθει η νέα σεζόν, να δούμε τι θα κάνουμε την πρώτη ομάδα και εύχομαι τα καλύτερα σε όλους μας. Ασφαλώς είναι μια νέα πρόκληση για σένα, σίγουρα. Το να ξεκινάς μια σεζόν με επαγγελματικό συμβόλαιο. Να μην ξεχνάμε ότι αρχίζουμε όλοι από το μηδέν και ότι πρέπει να δείξουμε στον προπονητή ότι αξίζουμε να είμαστε εκεί πέρα και ότι υπογράψαμε για να είμαστε μόνο στην πρώτη ομάδα. Είχα και την τιμή να κάνω προετοιμασία Ολλανδία γενικά με την πρώτη ομάδα. Πιστεύω ότι ήταν μια πολύ καλή χρονιά και θα συνεχίσουμε τώρα και τον χρόνο με στόχο βέβαια την πρώτη ομάδα όπως πάντα. Ξεκίνησα εκτός, ήταν δύσκολη περίοδος, κατάφερα να γυρίσω, δυνατότερος από πριν. Είναι συγκινητικό η αλήθεια πολλές φορές, το σκέφτομαι, αλλά είμαι εδώ, πίσω, με το επαγγελματικό συμβόλαιο όπως είπατε, πολύ χαρούμενος και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε προετοιμασία με τη μεγάλη ομάδα. Και τι σας βοήθησε βέβαια και ο οργανισμός του Office. Έτσι, ναι. Το έχω δηλώσει πραγματικά όπου και να μιλήσω. Μας βοήθησε πάρα πολύ η οικογένεια του Office από την πρώτη στιγμή. Ήταν δίπλα μου, στο χειρουργείο, σε όλη την πορεία μου. Δεν με αφήσανε λεπτό. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Την οικογένειά μου και θέλω αυτό το συμβόλαιο να το αφιερώσω και στον ονόμο τον Νίκο τον Γιαλαμά, τον έμνηστο, ο οποίος δεν είναι σήμερα κοντά μας. Το είχα αποσχεθεί και το έφερα εις πέρας.